Τι κατηγορίες κόσμου έρχονται? Κατηγορίες κόσμου. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι. Έρχονται και Έλληνες που είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα γιατί είναι άνεργοι, γιατί δεν ξέρω, διάφορα ζητήματα. Έρχονται πολλοί ξένοι μετανάστες. Έρχονται παιδιά, έρχονται μεγάλη στην ηλικία, έρχονται γυναίκες. Και γενικώς έρχεται κόσμος που ταλαιπωρημένος, που προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε γιατρό να πληρώσουν, ούτε εκνογραφίες να κάνουν, ούτε εξετάσεις να κάνουν. Και τέλος πάντων, εντάξει, εμείς εδώ μπορούμε να τους κατευθύνουμε, να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές, να τους εξετάσουμε, εννοείται, να τους κατευθύνουμε πώς τέλος πάντων μπορούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους ή και να τους λύσουμε και το πρόβλημα καμιά φορά. Είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε στα... Εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο, στο Παίδων Πεντέλης. Τέτοια ζητήματα. Άνθρωποι πονεμένοι, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Να. Και γενικά πόσος κόσμος υπολογίζεται ότι περνάει, έχει περάσει από εδώ πέρα, ας πούμε, στο εγώ δεν μπορώ να πω τώρα πόσος κόσμος έχει περάσει συνολικά, το λένε. Ναι, αλλά την ημέρα, ας πούμε, πόσο αλλά βλέπεις. Αλλά εγώ πάντως, κάθε Παρασκευή που έρχομαι το απόγευμα, βλέπω γύρω στους 10 ανθρώπους με ραντεβού. Με ραντεβού, ε. Με ραντεβού. Και βλέπεις ότι τα ραντεβού είναι κλεισμένα από τώρα για τον επόμενο μήνα. Και μερικές φορές βάζουμε και υπεράριθμα για να εξυπηρετήσουμε. Ας πούμε, τις επανεξετάσεις τις βλέπουμε υπεράριθμες. Ναι. Δεν τους βάζουμε να ξανακλείσουν ραντεβού. Γύρω στους 10 ανθρώπους κάθε φορά. Και δηλαδή, σε πόση ώρα αφιερώνεις τον προσωπικό σου χρόνο? Εγώ αφιερώνω εδώ 2 με 2,5 ώρες. Αλλά εντάξει, έχω το μαρούσι. Οπότε δηλαδή είναι... αφιερώνω όταν πάω με τις Παρασκευής, αλλά σου ομολογώ ότι το λέω και στα κορίτσια εδώ. Πολλές φορές έρχομαι, σχεδόν πάντα έρχομαι κουρασμένη όταν έρχομαι, αλλά όταν φεύγω χαρούμενη. Ναι. Ναι. Ένα περίεργο πράγμα. Ναι, είναι είναι προφανές ότι το πιστεύεις το επάγγελμά σου, το λειτουργήμά όχι, είναι σου. Και αυτό που γίνεται εδώ, που εγώ λέω πολλές φορές ότι οι ασθενείς με τα ορθοπαιδικά προβλήματα, αυτό λέω και σε μια κυρία πριν, δεν είναι προβλήματα που μπορεί να κοστίσει τη ζωή του αλλού. Ναι. Δεν είναι οξέα προβλήματα, αλλά. Ναι. Όμως είναι και η ψυχολογία. Δηλαδή, όταν είναι, όταν το ίδιο θα είναι έρθει να πονά όλη μέρα τη μέση σου ή το πόδι σου, ας πούμε. Όταν θα έρθει πονεμένος και θα βρει κάποιον να μιλήσει, να του πει τι τον απασχολεί, να του δώσουμε μια κατεύθυνση και πολλές φορές να του λύσουμε και το πρόβλημα, βλέπεις ότι εντάξει, είναι καλό αυτό, το έχει ανάγκη και είναι καλό αυτό. Βρίσκουν δηλαδή, βρίσκουν να κουμπίσουν οι άνθρωποι εδώ. Ναι, εγώ ήρθα εδώ, είναι ο κύριος Μανιός πάνω στο Παίδων Πεντέλης και μου είπε μια μέρα, Ιωάννα, θες να κατέβεις? Λέω, άντας, κατέβω, γιατί δεν είχα νοσοπαιδικό και κόλλησα. Και κόλλησες. Πόσο καιρό είσαι εδώ τώρα? 6-8 μήνες, ούτε θυμάμαι τώρα. Είναι πολύ καιρό τώρα. Είναι από, δεν ξέρω, μπορεί να κλείνω και χρόνο, έχω ξεχάσει. Και φοβάμαι ότι θα περάσει πολύ καιρό μέχρι να σταματήσω να έρχομαι. Με τις ανάγκες που με τις ανάγκες του κόσμου. Ναι, ναι, υπάρχει. Και ειδικά με όλα αυτά που βλέπουμε ότι γίνονται και στην πρωτοβάθμια υγεία και στον νεοποιημό, όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Και μάλλον και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με το νεοποιημό και όλα αυτά. Δεν το ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν είναι και τώρα, δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί είμαι στο ΕΣΥ. Αλλά δεν γίνονται όλα στο πόδι, γίνονται όλα έτσι για να γίνουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να παρουσιάσουν και θα κάνουν όλα αυτά. Πάντως προγραμματισμένα δεν γίνεται σίγουρα. Αυτό νιώθουμε. Αυτό βλέπουμε. Εντάξει, είναι, πραγματικά είναι, είναι εντυπωσιακό πόσο μεγάλη αντίφαση υπάρχει ανάμεσα στις ανάγκες και στο πόσο, ρε παιδί μου, υπάρχει από την προσφορά της υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας σήμερα και υπάρχει πάρα πολύ μικρή προσφορά. Δηλαδή και υπάρχει ένα κενό το οποίο αντικειμενικά, ας πούμε, το αναλαμβάνει, ας πούμε, πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου, κοινωνικής αλληλεγγύης. Ναι, εκ των πραγμάτων, διότι όταν ο άλλος έρχεται στο νοσοκομείο και δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, δεν έχει βιβλιάριο. Βέβαια, είναι το 30% περίπου σήμερα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα νούμερα. Όχι, είναι τόσο. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν έχουν ασφάλιση. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Διότι στο νοσοκομείο για να έρθει θα πληρώσει το 5 ευρώ για να μπει, για να κόψει το εισιτηριάκι για να μπει. Μετά, εάν δεν έχει ασφάλεια, πρέπει να πληρώσει εκνογραφίες, όχι ότι κοστίζουν πολύ, αλλά άλλα 4 με 5 ευρώ, μπορεί και 10. Δεν είναι, και γι' αυτό τον κόσμο ειδικά είναι μαζί. Μετά να κάνει το υπέρηχο, μετά να πάρει μια συνταγή. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή το ΚΙΦ εδώ, το ιατρείο, φαρμακείο εδώ, προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον κόσμο. Ειλικρινά, προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες και όλη αυτή η εθελοντική δουλειά που κάνουν οι κυρίες εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητικό πραγματικά. Δηλαδή. Έτοιμα όλα, οι φάκελοι εδώ πέρα, δηλαδή μιλάμε για επαγγελματική δουλειά. Επαγγελματικά, και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση από την αρχή που μπήκαμε μέσα και είπαμε δύο κουβέντες.
Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις, ας πούμε, σε κάτι το οποίο γίνεται, δεν γίνεται στον αέρα. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή είναι έχει... Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Όσο σοβαρός πρέπει να είσαι όταν παρέχεις, ας πούμε, μια υπηρεσία υγείας, αυτό το καταλαβαίνεις από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ας πούμε, πώς θα τσάτρα πάτρα. Πώς θα μου στείλουν μήνυμα, αύριο έχετε τόσα ραντεβού. Πώς θα με ειδοποιήσουν, πώς τα παραπεμπτικά, ποιος θα τα φροντίσει, πώς θα τρέξουν τον κόσμο όλο αυτό. Και αυτό έχει σημασία, ας πούμε, και στην ψυχολογία του ανθρώπου που έρχεται εδώ. Ναι. Δηλαδή, του δίνει την εικόνα ότι έρχεσαι κάπου, ρε παιδί μου, που πραγματικά ενδιαφέρονται, πραγματικά ασχολούνται και κερδίζει, ας πούμε, και την εμπιστοσύνη του. Ορθοπαιδικό, κάθε πότε έχει εδώ πέρα. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή και είσαι μόνο εσύ. Μόνο εγώ, δεν έχει άλλον ορθοπαιδικό προς το παρόν. Αλλιώς οι άλλοι όλοι που το έχουν στήσει αυτό, φαντάζομαι ότι κάνουν μεγάλη περίπτωση.